Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στην Λαμία και σε μια ακόμη καταγγελία που αφορά ιερό ναό της περιοχής εκεί. Αναρτήθηκε, να το πούμε, στο ενημερωτικό site lamiareport.gr και έχουμε και τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, τον ιδιοκτήτη του Λαμία Report, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, η καταγγελία έγινε από ένα ζευγάρι το οποίο πήγε να τελέσει τον γάμο και την βάφτιση του μωρού του. Και τελικά ο ιερέας ζήτησε χρήματα, αλλά είχε βάλει και τα ρήφα. Να πάρουμε όμως το περιστατικό από την αρχή. Καλημέρα σας από τη Λαμία. Αφορά η εκκλησία της Λαμίας, για ευνοήτους λόγους δεν την αναφέρουμε, αλλά μπορεί η Μητρόπολη να εξετάσει το θέμα και να μας απαντήσει αν είναι τα πράγματα έτσι ή όχι. Σε εμάς καταγγέλθηκε λοιπόν το γεγονός ότι ο ιερέας, αφού έκανε το πρώτο μυστήριο του γάμου, πλησίασε το κουμπάρο, γιατί ο κουμπάρος ήθιστε να πληρώνει, και του ζήτησε 100 ευρώ. Το ρώτησε ο κουμπάρος πόσα πρέπει να δώσω, γιατί του είπε να δώσει κάτι για την εκκλησία, και του λέει 100 ευρώ. Του έδωσε αυτά τα χρήματα πιστεύοντας, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ότι καλύπτονται και για τα δύο μυστήρια, και για το γάμο και για τη βάφτιση. Μόλις τελείωσε όμως και το επόμενο μυστήριο, ο παπάς τότε πλησίασε τον ονό και του είπε το ίδιο τροπάριο, δηλαδή να δώσει κάτι για την εκκλησία. Εκείνος ήξερε ότι είχε δώσει και ο κουμπάρος, ντράπηκε όμως και έβγαλε να του δώσει 30 ευρώ. Προφανώς μπορεί και μόνο αυτά να έχει στην τσέπη του άνθρωπος, αλλά... Να μείνουμε σε αυτό που λες, Δημήτρη μου. Τώρα, τα ρήφα μέσα στην εκκλησία, το πόσο στοιχίζει το κάθε μυστήριο, τι μου κατάλογο μήπως έχουν βάλει και στην πόρτα. Δεν είναι αυτό, λέει, πράγματα, αυτά που λες. Ο καταγγέλων λοιπόν λέει ότι ο παπάς, βλέποντας τα 30 ευρώ, άρχισε να ορίεται και να φωνάζει μπροστά στον κόσμο. Αυτό είναι που εξόργησε και τους γονείς του παιδιού, αλλά και όλους όσους βρέθηκαν εκεί, και τους κουμπάρους, που έλεγε: τι μας περάσατε γύφτους και μας δίνετε τόσα. Και ουσιαστικά τους πέταξε έξω από την δηλαδή, εκκλησία. Δηλαδή, αν δεν είχαν οι άνθρωποι χρήματα, δεν θα πραγματοποιήσει το μυστήριο ο ιερέας, ο εφημέριος του ναού. Αυτό μας λέει. Μην να πάρουν ούτε τα πράγματά τους, Δημήτρη. Δηλαδή, ήταν. Δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές. Και φαίνεται πως κάποιοι ιερείς δεν έχουν βάλει μυαλό ούτε την περίοδο αυτή που διανύουμε, που ξέρουμε όλοι ότι είναι δύσκολη για τους περισσότερους. Με δυσκολία παντρεύονται, με δυσκολία κάνουν βαφτίσεις και είχαν βάλει και τα ρήφα. Το θέμα είναι και η Μητρόπολη από την μεριά της να κάνει κάτι στην προκειμένη περίπτωση.